Τι ωραία που είναι να μυρίζεις τον αέρα της εξοχής. Ευγένιος Μαρούλης σε αλλαγή καριέρας. Το χασάπικο δεν μας έκατσε. Πάρα πολύ βάρβαρο επάγγελμα. Στον κύριο Μαρούλη ταιριάζει ένα επάγγελμα πιο κοντά στη φύση. Οπότε έγινε αγρότης. Και να σας πω ότι έχω μαζέψει και πάρα πολλά ωραία πραγματάκια. Νόστιμη που θα είναι αυτή η ντοματούλα. Μια σαλατούλα που θα σας κάνω εγώ, παιδιά μου. Να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Νομίζω μου πηγαίνει καλύτερα το να είμαι αγρότης. Ταιριάζει και με το όνομά μας άλλωστε. Το θέμα είναι ότι έχω ένα τεχνικό Όχι! Μαρούλη, τι έκανες εκεί! Το μανιτάρι! Τι έγινε ρε παιδιά! Παιδιά, είχα χάλασα το μανιτάρι! Κάτσε, μπορώ να το μαζέψω! Παιδιά, μαζεύω ένα μανιτάρι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή! Παιδιά, σας λέω την αλήθεια! Έκανα το μανιτάρι φάντασμα! Ρε τι τραβάμε! Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το καταλάβει κανείς ότι λείπει το μανιτάρι από εδώ πέρα! Και που λέτε, παιδιά μου, έχουμε ένα πρόβλημα! Ήρθαμε ο το στόπ εδώ πέρα! Τι συμβαίνει αυτό! Πάλι είμαι στο για όλο το κέρατο! Και για να πουλήσω τα λαχανικά μου πρέπει να πάω εδώ πέρα στο σούπερ μάρκετ! Αυτό παίζει να είναι 5 μέρες αληθινή ζωή για να φτάσω, ρε μα την αλήθεια! Χρειάζομαι ο το στόπ πάλι! Πρέπει να βρούμε ένα όχημα, θεωρώ! Να πηγαίνουμε με την ανέσή μας, ρε παιδάκι μου! Μήπως με γελούν τα μάτια! Εμένα με γελούν. Κύριε Μαρούλια! Κύριε Καρότε μου, χρόνια και ζαμάνια! Χρόνια και ζαμάνια, δεν λέτε τίποτα, τι κάνετε? Εδώ πέρα, αγροτεύουμε και βγάζουμε το καθημερινό μας. Ίσως με εσείς βλέπω αμαξάκι εδώ πέρα που έχετε. Εξαιρετικό σένιο. Απ' τα λεφτά του αγρότη αυτό. Απ' τα λεφτά του αγρότη αυτό. Τόσα πολλά βγάζει ένας αγρότης λοιπόν σε αυτή την πόλη. Όχι κύριε Μαρούλη, απλά έκανα πάρα πολλές φορές πάνω κάτω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανάρθει με αυτό το αμάξι εδώ πέρα στην αγροτιά. Συνήθως έρχομαι με το αγροτικό που ήθελα να σας πουλήσω κιόλας. Θα το ήθελα αυτό το φορτηγάκι στη ζωή μου. Μια αγοραπολισία. Αλήθεια, θα πάω να σας το δώσω αν είναι. Η αλήθεια είναι ότι ήρθα να αποχαιρετήσω την αγροτιά γιατί δεν θα ξανασυνεχίσω. Τι? Γιατί με λίστεψαν την προηγούμενη φορά 2 φορές. Πόσο κακοί αυτοί οι άνθρωποι να ληστεύουν ένα τόσο όμορφο και γλυκό καροτάκι. Και εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να γίνω αστυνομικός για να μπορώ να τους τιμωρώ. Πάρα πολύ δίκαιο η αφορμή σας να γίνετε αστυνομικός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Φίλος αστυνομικός, παιδιά μου, πάρα πολύ καλό. Θα μπορούμε να ληστεύουμε ό,τι θέλουμε. Εννοώ, ναι, ναι. Χαρότε. Πώς σας φαίνεται το αμαξάκι? Πήγαμε για λίγο με 200, Σε ένιωσε, δεν πειράσα το να, έτσι, να ανεμίζουν τα όμορφα μαλάκια σας και να σας καμαρώνω. Όπου, πώς φτάσαμε κιόλα στην πόλη με την κουρσάρα. Έαμε. Όχι, άνοιξε το παρμακά μου. Δεν μου αρισφαίνω. Κύριε Καρό, είστε σίγουρος ότι έτσι είναι η σωστή οδήγηση? Τρέμουν τα χέρια σας κύριε Καρότε. Καταλαβαίνω, ταραχτήκατε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα όντως μείναμε κύριε Μαρούλη. Είστε καλά κύριε Μαρούλη? Εγώ αποφάσισα να πάω με αμάξι στην πόλη. Θα πάω με αμάξι λοιπόν. Μα τι δυνατό πόδι είναι αυτό, σας κρατάει. Είδατε, αερόβια άσκηση, τρέξιμο 1 ώρα την ημέρα. Αν και το χρώμα του το θεωρώ πολύ ντεμοντέ. Ένα ροζάκι θα το φώτιζε. Φτάνουμε, εντάξει, αυτό δεν πάει τόσο γρήγορα. Αλλά κοιτάξτε πόσο μεγάλο προπαγκάζ έχει. Έχει προπαγκαζάρα. Το έχω καταλάβει. Πω κάτι μαρούλια που θα στιβαχτούν εκεί, περάσετε με κόκκινο κύριε, τι κάνετε, είναι δυνατόν? Μα τι είστε, βιάζομαι να κάνουμε τη μεταβίβαση? Έχετε περάσει 3 κόκκινα σε 10 δευτερόλεπτα κύριε, τι κάνετε? Θέλουμε να κάνουμε μια μεταβίβαση, ενδιαφερόμαστε να δώσω το φορτηγάκι μου στον κύριο Μαρούλη. Έχετε χαρτιά μεταβίβασης? Ναι. Να σας το δώσω? Όχι, θα το κάνετε μόνοι σας, πάμε έξω, εγώ απλώς το βλέπω. Μεταβίβαση θέλετε? Ναι. Βεβαίως. Πρέπει να πάτε σε συνεργεία. Θέλουμε να κάνουμε μια μεταβίβαση αυτό το αυτοκίνητο. Είναι δικό μου και θέλω να το δώσω στον κύριο Μαρούλη. Πρέπει να σας δώσω εγώ το χαρτί, να μπείτε με στο αμάξι, να πατήσετε χρήση και θα σας βγάλει ένα μπλοκάκι, να υπογράψετε την κίνδυνο και έγινε. Τέλεια. Μπορείτε να μου δώσετε ένα χαρτί? Εννοείται, μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά, κύριε Μαρούλη μου. Λίγο ακόμα και θα είναι δικό σας. Σύντομα θα έχουμε τη μεταβίβαση. Όχι, κύριε Μαρούλη, πήγατε μέσα στο καπό. Ξεκουράζομαι. Πρέπει να σε ένα με το αυτοκίνητό σου. Αν είναι να το αγοράσεις. Ωραία, κύριε Μαρούλη, πόσο, 10 τελικά, πόσο είπαμε? 10 χιλιάρικα, όσο είχαμε πει. Κύριε Καρότε, νομίζω τα πόδια σας έχουν βγει λίγο από τα μάξι. Έχω κολλήσει εγώ τώρα. Τώρα ζηλεύω, κύριε Μαρούλη, περιμένετε. Θέλω να έρθω κι εγώ εκεί πέρα. Για να αποχαιρετήσω τα μάξι μου. Είναι ζεστά εδώ μέσα. Θα έλεγε κανείς ότι η μεταβίβαση συνέβη. Οχ, ποιος έχει τη δύναμη να ξεκλειδώνει και να κλειδώνει? Ο κύριος Μαρούλης πλέον είναι
αμαξάτορας. Οπ, 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 οπ. Δεν έχουμε βενζίνη, κυρία μου. Πρέπει να βάλουμε μισό λεπτάκι να δούμε. Πόπο, μια οδηγά. Ωραία, δεν το πηγαίνω. Το πηγαίνετε τέλεια. Θα ζηλεύω. Τώρα φτάνουμε, δεν φτάνουμε με βενζίνη που μου το αφήσατε. Ναι, φτάνουμε, μην αγχώνεστε καθόλου. Βλέπω να πηγαίνουμε να φέρνουμε με μπουκάλια. Έχω πάνω με ένα μπουκάλι, είναι η αλήθεια. Βενζίνα. Ναι. Υπάρχει τέτοιο πράγμα και τώρα να σας το φουλάρω, κύριέ μου. Και εσύ, εγώ είμαι ο κύριος, δεν σας ρωτάω. Το φουλάρω τώρα. Θα έχουμε τώρα βενζίνη, παιδιά, να πάμε βόλτες και ταξίδια. Μπράβο, κύριε Μαρούλα, ανυπομονώ. Δεν ξέρω αν με βλέπετε. Βλέπω, είστε πάρα πολύ ενθουσιασμένος από αυτό που μας συμβαίνει. Γεια σας, κυρία Τραπεζούμπια μου. Θέλω να κάνω μία ανάληψη. Θέλω να αναλείψω 10 χιλιάρικα. 10 χιλιάρικα για τον καλό μου φίλο, τον κύριο Καρότα. Αυτό το σχόλιο μου αρέσει. Σας τα έδωκα. Έχετε λεφτουδάκια τώρα. Έχετε για βρυσούλες. Δηλαδή τώρα αν έμπαινε κάποιος ληστής θα μπορούσε να πάρει όλα τα χρήματα από αυτό το χρηματοκίνητο. Βεβαίως όμως είμαστε συνετοί πολίτες, οπότε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ποτέ τίποτα από αυτά. Θέλω να συνέλθετε, γιατί αυτά που λέτε δεν συνάδουν με τον νόμο. Δεν συνάδουν, ισχύει. Πάμε να γιορτάσουμε την αγορά του αυτοκινήτου με νούντλς. Ναι, πάμε νούντλς. Πάμε νούντλς. Κύριε Μαρούλη, θα μπορούσατε να το βγάλετε και με την μούρη. Πολύ ωραίο. αυτό το σχόλιο μου άρεσε. Είδατε, το πήγαμε ασφάλεια. Αυτό είναι τιμωρία επειδή είναι κλειστό πάλι το μαγαζί. Πέρασε το stop. Τα φανάρια αρχιστήκαμε, ξέρω. Έχουν πέρασει 40 φανάρια. Το stop. Τη διάβαση πεζών πέρασε από πάνω. Πάτησε τη διαχωριστική γραμμή. Δεν κοίταξε την νεκρή γωνία όπως βγήκε. Φτάσαμε στο σούπερ μάρκετ, θα τσιμπήσετε κάτι. Τι ωραία που το παρκάρατε. Πού είναι ο κυριούλης που του πουλάω τα πράγματα. Ω, κάτι έχουν πάει στα χρώματά μου. Κύριε Μαρούλη, εγώ θα περιμένω έξω. Εγώ φωλώνω ξαφνικά. Ναι, αυτό λέω. Κλείστε το τσιγάρο, κύριε, τι κάνετε. Ας πουλήσουμε τώρα αυτά τα πράγματα και να πάρουμε ωραία λεφτουδάκια. Φέρε όλα αυτά τα δολαριάκια. Να ανανεώσω την καρταρόμπα μου επιτέλους. Καλησπέρα σας, κύριε Καρότα. Είμαι ο κύριος Μαρούλης, ο ματσωμένος πλέον. Τι είναι αυτά. Ωχ, παθαίνω εγκεφαλικό. Γιατί κύριε Μαρούλη, προχωράτε, τι έγινε. Δεν βλέπω τίποτα, τυφλώνω με κύριε Καρότα μου. Έλα, νομίζω θα φτάσουμε. Παραλίγο να τρακάρουμε. Τι έχουν κάνει όλοι αυτοί εδώ πέρα. Συμμορίες και εγκληματικότητα, να προσέχετε με τα λεφτουδάκια σας. Να σας πω, αφού έχουμε κατέβει Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά, να πάμε σε ένα περίπτωρο να πάρω ένα κινητό. Θέλω από αυτά τα iPhone. Δεν ξέρω τώρα πού στρίβω ακριβώς, θα με βοηθήσετε, φαντάζομαι. Ναι, από εδώ πηγαίνετε, όλη ευθεία. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ που πάω εγώ τώρα, ναι. Εδώ δεξιά. Εντάξει, όλα καλά. Είχα μια αναλαμπή και κατάλαβα. Ναι, νιώθω ότι θέλω να πάρω δικό μου αμάξι. Έχω αγχωθεί λίγο. Όχι. Έχω περιπετειώδης οδήγηση έχω εγώ κάνω. Κινητό ή Nokia phone. Εννοείται, θα πάρω ένα κινητό. Θα μπορούσα δηλαδή να σας πάρω τηλέφωνο. Νομίζω ότι όσο εξελίσσεται αυτή η νύχτα, κύριε Καρότε μου, οι αισθήσεις μας διαλύονται. Αν πατήσω κανένα άνθρωπο, πείτε το μου, επειδή δεν καταλαβαίνω και πάρα πολύ εγώ. Θέλετε να οδηγήσω εγώ. Τώρα όλα καλά, ξαναβλέπω τώρα. Είναι τα γυαλιά αυτά που μια βλέπεις, μια δεν βλέπεις, καταλαβαίνετε. Καλησπέρα, φίλε μου, καλησπέρα. Τα θέλαμε να φάμε. Έχετε τίποτα να μας δώσετε. Φυσικά, οι προσφορές μας είναι 5 νούντλ και 5 χυμισταφύλλοι στα 1200 ευρώ. Ναι. Μετά ακολουθεί προσφορά των 10 νούντλ και 12 χυμοσταφύλλοι στα 1800 ευρώ. Και τέλος έχουμε την προσφορά των 15 νούντλ και 15 χυμοσταφύλλοι στα 2800 ευρώ. Εγώ αλήθεια είναι ότι θέλω κάποιο ATM για να σηκώσω χρήματα. Δεν υπάρχει κάτι εδώ μέσα, έτσι. Όχι, δυστυχώς έχω μιλήσει με κυβέρνηση τώρα. Αν μου απαντήσουν, καλώς αλλιώς. Θα ήθελα 15. Παραδώσω μισό λεπτάκι και να τα μαγειρέψω λίγο τσέ. Θα ήθελα τη μεσαία προσφορά, αυτή με τα 1800, παρακαλώ. Ναι, 10 νούμερα και 10 χιμιστάφυλλα, δώσω μισό λεπτάκι και εσύ, φίλε μου. Τι ωραία βολτούλα που κάναμε σήμερα, πολύ μου άρεσε, κύριε Καρότα. Και εμένα. Φωτίζει όλη η μέρα μου στην πόλη μου όταν σας βλέπω, κύριε Μαρούλη. Και εμένα, είστε το φως μου. Και σίγουρα δεν ανησυχώ. Γιατί να ανησυχείτε. Α, το πάω λίγο πιο δυνατά αυτό, συγγνώμη. Μια χαρά. Οι αναρτήσεις είναι αυτές οι πάρα πολύ καλές. Να παρκάρουμε λοιπόν το αμάξι μας. Του store vehicle in the garage. Το παρκάραμε. Πολύ μου αρέσει να οδηγάω. Νομίζω ότι έχω μια λαμπρή καριέρα. Σαν οδηγός και αγρότης ταυτόχρονα. Οδηγρότης. Αυτός είμαι αυτό. Δικάβαλο. Ελάτε.